Στον Ταγί Περντογάν παραπέμπει την απόφαση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί το τουρκικό συμβούλιο της επικρατείας μετά τη σημερινή του συνεδρίαση. Με τη σημερινή εισήγησή του, το τουρκικό δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι τόσο η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, όσο και η διατήρηση του μουσιακού καθεστώτος με προηγούμενη απόφασή του είναι νόμιμες. Γνωμοδοτεί όμως ότι αρκεί ένα προεδρικό διάταγμα του Ταγί Περντογάν για να αλλάξει ο χαρακτήρας του μνημείου. Είναι πολύ θετικό ότι πάρα πολλές χώρες το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τη χθεσινή τοποθέτηση του State Department, ήρθε να αναδείξει αυτό το σημείο και να καλέσει την Τουρκία να μην προχωρήσει σε ένα βήμα το οποίο θα δημιουργήσει ένα τεράστιο ψυχικό χάσμα ανάμεσα στους χριστιανούς παντού στον κόσμο και στην Τουρκία. Πιστεύουμε αυτό το λάβει σοβαρά υπόψη και η τουρκική ηγεσία και περιμένουμε τις ενεργείες της. Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας πάντως επιμένει ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί δεν θα αλλοιώσει το χαρακτήρα της παρά τις πιέσεις από Ουάσιγκτον και Βερολίνο. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί δεν θα άρει την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της. Σε όσους εκφράζουν αυτές τις ανησυχίες, θα πρέπει να τους τονίσουμε πως τα σημαντικά τζαμιά μας είναι πάντα επισκέψιμα. Νομίζω ότι η απόφαση αυτή είναι και προς το συμφέρον του κυρίου Ερντογάν. Τώρα του δίνει χρόνο και τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί αυτά τα οποία θέλει. Είναι ένα θέμα που θα πουλήσει ο Ερντογάν, θα μας απασχολεί για πολύ καιρό ακόμη, ανεξαρτήτως της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν ήθελε, μπορούσε να το λύσει αύριο το πρωί. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της τουρκικής εταιρείας δημοσκοπήσεων Metropol που δείχνουν το σκεπτικισμό που υπάρχει στη γειτονική χώρα για τις κινήσεις του Ερντογάν. Στο ερώτημα για ποιο λόγο νομίζετε ότι προέκυψε το ζήτημα της Αγίας Σοφίας, το 44% απάντησε για αλλαγή ατζέντας για να μην συζητηθεί η παρούσα οικονομική κρίση, το 29,5% για να μετατραπεί σε τζαμί και το 11,7% για να δημιουργηθεί ένα εκλογικό όπλο υπέρ της κυβέρνησης στις εκλογές.